πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις από ηλεκτρολογία, από ηλεκτρονικά, από υπολογιστές και επίσης να έχει η ψυχραιμία. Είναι οι ενδείξεις που παίρνουμε στον υποσταθμό μας, είναι οι χειρισμοί που γίνονται καθημερινά σχεδόν. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία με τις επιθεωρήσεις συχνές στο kit τα προλαμβάνουμε. Η συνεργασία και η ομαδικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του kit. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τη φωτιά που είχαμε το Φεβράριο του 2021 και έσβησε μισή Αθήνα και η Πελοπόννησο, με πήρε ο συνάδελφος τηλέφωνο, παρόλο που ήταν μόνος του στη βάρδια, και σε 15 λεπτά είχα έρθει στο kit για να βοηθήσω. Για να κάνουμε ένα χειρισμό εδώ, θα πρέπει η εντολή να είναι από το κέντρο κατανομής του Αγίου Στεφάνου. Βλέπουμε τα 150.000 βολτ και από την πάνω πλευρά είναι 400.000. Εδώ βλέπουμε ένα αυτομετασχηματιστή ισχύος. Εδώ είναι ένα σύστημα πυρασφάλειας του καινούργιου αυτομετασχηματιστή που έχει τοποθετηθεί τώρα πρόσφατα. Είναι το πεδίο των 105 kV. Υπάρχει μια σειρά διατάξεων από διακόπτης ισχύος 150 kV. Εδώ που βλέπετε σε αυτό το χώρο θα φτιαχτεί ο νέος υποσταθμός τύπου GIS 150 kV. Όπως όπως βλέπουμε τις υπογειπείς γραμμών που γίνεται καινούργιο καλώδιο υποβρύχιο από το Ηράκλειο Κρήτης εδώ, το Κρήτη Κομουνδούρου.